Θα μπορούσε να ήταν και σενάριο ελληνικής ταινίας αυτό που εκτελήσεται το τελευταίο χρονικό διάστημα με πρωταγωνιστή τον πατρινό Αρτέμι Σόρα. Πέρσι η Τράπεζα της Ανατολής και οι μετοχές της φέτος τα 600 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι από τους καλύτερους επαγγελματίες στον χώρο. Πολύ καλός άνθρωπος και αξιόλογος. Ο Αρτέμιος Σόρας είναι πατρινός και μάλιστα διαμένει στο Θεριανό. Κάποτε διατηρούσε και παιδότοπο στην Πάτρα, στην οδό Βερμίου, ο οποίος βέβαια δεν τα πήγε καλά και έκλεισε. Κάποιοι λένε εδώ δεν μπόρεσε να κρατήσει την δική του επιχείρηση. Θα σώσει τη χώρα. Γείτονας. Α, δεν ξέρω αν ήταν καλό ή καλό. Δεν είχα παρεδώσει εγώ πολλά. Δεν έχω εγώ παρεδώσει. Έκανε τη δουλειά του στο παιδότοπο. Είχε το παιδότοπο. Η επιχείρηση ήταν μια από τις καλύτερες στο χώρο του και ειδικά στην πόλη μας. Απλά δεν τον βοήθησε η συνθήκη εργασίας με το ήδη υπάρχον κατάστημα που τον εζόρισε σε μια περίοδο που όλοι χρειαζόμαστε, παιδιά, αν είναι δυνατόν, βοήθεια. Ας κάνουμε ένα flashback για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Πέρσι, το Σεπτέμβριο του 2011, παρουσιάστηκε μια μαγική λύση διαχειρός ώρα και το όνομα αυτής ακούει στην Τράπεζα της Ανατολής. Πιστέψαμε σε μεγάλες ιδέες. Ήρθαν άνθρωποι που μας πιστέψανε, άνθρωποι που δουλέψανε. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε από την Κύπρο. Το κάναμε από την Κύπρο. Δώσαμε 50 δισεκατομμύρια στην Κύπρο, αφήνοντας το σύστημα, τα προκάμια του να δούμε μέχρι πού θα φτάσει. Έφτασε σε ένα μνημόνιο της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας. Ένα μνημόνιο που ζήταγε εγγύηση, τις μανάδες μας, τις αδερφάδες μας, τα κόκαλα των προγόνων μας, τα ζήτησε όλα εγγύηση. Για να πάρουμε τι, σκουπίδια. Ο Αρτέμις Σόρας έλεγε πέρσι πως είναι κάτοχος μετοχών Bank The Orient, τύπου ίδρυσε η Εθνική Τράπεζα το 1904 σε Θεσσαλονίκη, Σμύρνη και Αλεξάνδρεια. Έδινε μια μετοχή αξίας 670 δις ευρώ για να σώσει τη χώρα. Την κατέθεσε μάλιστα στην Πίτα Δόη Πατρών. Το μόνο που κατάφερε βέβαια ήταν να αυξήσει την τιμή της μετοχής στο διαδίκτυο. Ήταν συλλεκτικές. Έτσι, ενώ πριν τον τόρο κόστιζε 80 ευρώ η μία, μετά τον τόρο κόστιζαν 10.000 δολάρια η μία. Έτσι λοιπόν, κάποιοι συλλέκτες έβγαλαν πολλά χρήματα από αυτή την ιστορία. Αυτά τα χαρτόγραφα λοιπόν τα έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Είναι δικά τους, ανδιαφυσβήτητα, γιατί είναι δικά τους. Και τα δίνουμε για να ξεχρεώσουμε την ίδια την πατρίδα μας και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί για ανάπτυξη, ακολουθώντας πάντα τους νόμιμους, όλους τους νόμους και τους διεθνείς και τους εθνικούς, για να βάλουμε σε διαδικασία την οικονομία που αυτοί κατασκευάσανε. Τελικά η Τράπεζα της Ανατολής και οι μετοχές της αποδείχθηκαν φούσκα και ο Αρτέμις Σόρας μέγα φουσκοποιός. Όσο για τα 600 δις, μάλλον έμπλεξε αφού τον ψάχνει το FBI και οι καναδικές αρχές.